Τώρα πάμε σε κάτι τελείως διαφορετικό, σε ένα εντυπωσιακό πραγματικά θέμα που προσέφεραν οι αθλητές του kickboxing στην Αλεξανδρούπολη σε μια εκδήλωση που διοργάνωσε ο Αθλητικός Σύλλογος Απόλλων. Το ring στήθηκε και οι αθλητές έδωσαν τον καλύτερό τους εαυτό σε ένα παιχνίδι που στόχο είχε να αναδείξει τις δεξιότητες και την τεχνική τους. Ενώ και οι παρευρισκόμενοι είχαν την ευκαιρία να μάθουν περισσότερα για αυτό το μαχητικό άθλημα που συνδυάζει πυγμαχία και λακτίσματα. Χορηγός επικοινωνίας της εκδήλωσης που παρουσίασε η Έλενα Σόκου ήταν η Δέλτα Τηλεόραση. Να δούμε ένα μικρό απόσπασμα από τα όσα έγιναν χθες το απόγευμα σε γνωστό κοσμικό κέντρο της πόλης. Kickboxing the Knights of the Ring, κυρίες και κύριοι. Διοργάνωση, Αθλητικός Σύλλογος Απόλλων Αλεξανδρούπολης. Υπεύθυνος διοργάνωσης, και θα ήθελα ένα χειροκρότημα εδώ, ο Μάστερ Ιωάννης Ζάχος, εθνικός προπονητής kickboxing. Λαμβάνουν τις συμβουλές από τους προπονητές τους και ο Καραφιλίδης και ο Φρατζάκης. Πέντε πάντως σε έντονο το στοιχείο των εφήβων εδώ. Για να δούμε ποιο είναι το αποτέλεσμα το οποίο έχει βγει και από την Επιτροπή των Διαιτητών. Φρατζάκης Αντώνιος. Τα συγχαρητήρια και σε αυτόν και στον Καραφιλίδη Γεώργιο και στους προπονητές τους. Καραγιαννίδης Παναγιώτης, μέλος κλιμακίου της Τράκης από την Αλεξανδρούπολη, προπονητής βεβαίως Κύρκος Μαργαρίτης. Συγχαρητήρια για τον εξαιρετικό αγώνα, παρά το γεγονός ότι είχαν και μία διαφορά στα κιλά. Νομίζω ότι το έβγαλε επάξια. Μία προσφορά της WIND. Περισσότερα αθλητικά τώρα, ισόπαλος 1-1 έληξε ο αγώνας του Αετού Αριανών με τη Χιλή, με την ομάδα του Εύρου να είναι καλύτερη και να δέχεται την ισοφάριση στο 85 με αμφισβητούμενο πέναλτι. Να δούμε τα γκολ και τις καλύτερες στιγμές από το παιχνίδι της 18ης αγωνιστικής για την 4η εθνική κατηγορία. Ισόπαλος 1-1 έληξε ο αγώνας του Αετού Αριανών με την Αθλητική Ένωση Χιλής για τη 18η αγωνιστική της 4ης εθνικής κατηγορίας. Μετά από τα αποτελέσματα και της 5ης αγωνιστικής του δευτέρου γύρου, η Χιλή με 30 βαθμούς είναι στην 6η θέση, ενώ ο Αετός με 27 στην 9η. Διαιτές στη συνάντηση, κύριοι Τρακαλιάνης, Κουρτίδης, Γάδος της Εψερών. Επίθεση για τους φιλοξενούμενους, λάθος της άμυνας, τσιμπάει την μπάλα ο Καπανίκας και ο Ελενίδης Άδη Αστία σκοράρει 0-1 η Χιλή στο 12. Σέντρα του Ελενίδη από δεξιά για την ομάδα του Εύρου στο 21ο λεπτό με στην καρδιά της άμυνας διεκδικήσεις πολλές. Μαζεύει τελικά ο Τσαμπλιντάν. Νέα επίθεση για τη Χιλή, το σούτ του Ζάκα στο 25 αποκρούει σωτήριο τερματοφύλακας. Νέα καλή στιγμή σε γυριστό σούτ του Καπανίκα και πάλι αποκρούει ο Τσαμπλιντάν. Ο Ελενίδης στην επίθεση ο 30 γυρίζει τον Καπανίκα, το σούτ υπό την πίεση του Κουράκ ψηλά out. Φάουλ του Γιάννη Καπανίκα για τη Χιλή στο 51 αποκρούει δύσκολα ο τερματοφύλακας και κόνερ. Σέντρα του Μεμέτε Μρέ για τα Αριανά στο 62, κεφαλιά του Μισερλί Γκιονάν καταλήγει out. Στην επίθεση ομάδα του Εύρου διεκδίκησε τερματοφύλακα Καπανίκα.
Κερδισμένος ο επιθετικός της Χιλής στο έδαφος από μαρκάρισμα συνεχίζει το παιχνίδι στο 65. Ο Ελενίδης από πλάγια θέσει το πλασέ σε κόρνερ του Τσαπλιντάν στο 70. Σέντρα από δεξιά για τον Αετό στο 73, το σούτ του Μισελή.